Γεια σας, ονομάζομαι Μάριος Αληθινός και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα του Τμήματος Μηχανικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που διδάσκει ο κ. Μινάς Δασιγέννης, έχω καταγράψει υπό την επίβλεψη και την έγκρισή του την επίλυση της πρώτης άσκησης της εξέτασης θεωρίας του Ιουνίου του 2019. Η άσκηση είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπουμε στην οθόνη μας, με εκφώνηση που λέει να βρούμε τα συντακτικά λάθη αυτού του essay script και προφανώς να τα διορθώσουμε. Εγώ έχω αντιγράψει αυτό το script στον Nano από πριν μαζί με τα λάθη του, έτσι ώστε να μπορούμε να το δουλεύουμε εκεί πέρα. Αυτό είναι λοιπόν το script που πήραμε από την εκφώνηση. Ωραία. Ας κάνουμε εκτελέσιμο αυτό το script. Ωραία. Και ας τσεκάρουμε λίγο με την SH, κάθετος N, τι συντακτικά λάθη υπάρχουν. Το κάθετος N στην SH σημαίνει ότι θα τσεκάρει για συντακτικά λάθη χωρίς να τρέχει στο script. Θα κάνουμε αυτό, θα λύσουμε αυτά και μετά θα τσεκάρουμε κιόλας τρέχοντας το script αν πετάει περαιτέρω συντακτικά λάθη που προέκυψαν με την εκτέλεσή του. Λοιπόν, αρχικά εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχει ένα syntax error το οποίο έχει να κάνει με strings, τα οποία δεν έχουν τερματιστεί σωστά. Προφανώς δεν έχει πάρει τα quotes που χρειάζεται. Δεν έχει κλείσει σωστά κάτι στη γραμμή 12, το οποίο έχει πρόβλημα εδώ πέρα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να το κλείσουμε, για να το λύσουμε είναι είτε να τα σβήσουμε τελείως και να μην είναι string αυτό, είτε απλά να αλλάξουμε από μονά εισαγωγικά σε διπλά εισαγωγικά και αυτό θα λύσει το πρόβλημα. Θα κάνω, για να γλιτώνουμε χρόνο, περισσότερα από ένα λάθη και θα τα εξηγώ και μετά θα κάνω τα τεστάκια για να δούμε αν υπάρχουν συντακτικά που μπορεί να ξέχασα. Λοιπόν, εδώ πέρα, return χρησιμοποιούμε σε functions. Αυτό δεν είναι function, βέβαια αυτό δεν είναι συντακτικό πρόβλημα. Αυτό το συντακτικό που θα πετάξει είναι ότι δεν θα μπορέσει να γυρίσει μείον 1. Γι' αυτό απλά θα το κάνουμε 1. Ωραία, εδώ πέρα. Η σύμπαν, αυτή εδώ πέρα η πρώτη γραμμή, έχει δίεση και θαυμαστικό, το οποίο σημαίνει ότι απλά θα εκτελεστεί πρώτη από οποιαδήποτε άλλη εντολή στο script και θα μας πει ποιος διερμηνέας θα μεταφράσει το παρακάτω κώδικα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο SH. Η παράμετρος Pavla X σημαίνει ότι απλά σε κάθε βήμα που κάνει θα τυπώνει τις εντολές και οποιαδήποτε διαδικασία μπορεί να έχει γίνει. Αυτά, οπότε κάνω ένα λάθος εδώ πέρα. Στη δεύτερη σειρά, λάθος είναι το dollar sign, όπως και στην τρίτη, πριν από τις μεταβλητές, το οποίο το χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε reference, δηλαδή όταν αναφερόμαστε σε μεταβλητές και όχι όταν κάνουμε assign τιμές σε αυτές, δηλαδή όταν εκχωρούμε τιμές στις μεταβλητές. Δεν χρησιμοποιούμε το δολάριο, είναι λάθος. Επίσης, στη δεύτερη σειρά, αυτός εδώ ο τρόπος comments είναι τρόπος που χρησιμοποιείται στη γλώσσα C και όχι στη message. Εδώ πέρα χρησιμοποιούμε τη δίεση, όπως βλέπετε και κάτω. Αυτό είναι σωστό comment, δεν έχουμε πρόβλημα αυτό γιατί είναι comment. Να πω τι άλλο. Εδώ και η τρίτη σειρά δεν έχει πρόβλημα γιατί είναι απλά ένα comment. Ό,τι και να είναι αγνοείται μετά τη δίεση. Εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο λάθος σε αυτή την σειρά. Πέρα από το ότι να πω ότι το i εδώ πέρα θα πάρει αυτές τις τιμές, όχι από το 1 μέχρι το 48, αλλά θα πάρει συγκεκριμένα αυτές τις 4 τιμές. 1, 2, 3, 48. Και θα το δούμε μετά, για ποιο λόγο το λέω. Αυτά. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη σειρά υπάρχουν δύο λάθη συντακτικά. Το ένα είναι ότι το if statement χρειάζεται κενό ανάμεσα στην αγγύλη και τη μεταβλητή εδώ πέρα. Γιατί αλλιώς την μπερδεύει και θα μας πει not found. Και πριν από το not found θα μας έχει αγγείλει δολάριο και θα μας λέει αυτό το πράγμα ότι δεν το βρήκε γιατί δεν σημαίνει και κάτι. Έτσι το προβλέψαμε αυτό.
Επίσης, το δεύτερο λάθος που υπάρχει σε σχέση εδώ πέρα με την EXPR είναι ότι χρειάζεται κενό ανάμεσα στους παραμέτρους, στις παραμέτρους που παίρνει σαν function. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πάρει το μόντιουλο 2. Χρειάζεται μία τιμή, μία μεταβλητή, κάτι, έναν συντελεστή, όχι συντελεστή, μία πράξη τέλος πάντων και μία ακόμα τιμή. Δεν θα έπαιρνε τρίτη παράμετρο, έτσι, γι' αυτό και ήταν πρόβλημα, όπως και δεν λέει κάτι αυτή εδώ ο συνδυασμός του συμβόλου του ποσοστού και του 2 μαζί. Ωραία, όλα καλά σε αυτή τη γραμμή. Μετά εδώ πέρα υπάρχει ένα ακόμα συντακτικό, το οποίο είναι ότι κάνουμε echo αυτό το string και ανοίγουμε το string με μονό εισαγωγικό εδώ πέρα αυτό. Παρ' όλα αυτά κλείνουμε με αυτόν τον τόνο. Το οποίο προφανώς είναι λάθος, θα χρειαστούμε να κλείσουμε κιόλας το string. Μα είδατε έγινε και κίτρινο. Με άλλο ένα μονό ή διπλό εισαγωγικό ή θα μπορούσαμε να μην έχουμε κάνει εισαγωγικά. Τέλος πάντων, παρεπιπτόντως, εδώ πέρα μου ξέφυγε ότι μετά την if χρειαζόμαστε μία then που θα ξεκινήσει τις εντολές που υπάρχουν μέσα σε αυτό το αν. Ωραία, υπάρχει αυτό το echo, else, όλα καλά, αυτό το echo επίσης όλα καλά. Ωραία, αυτή εδώ η σειρά δεν έχει κάποιο συντακτικό λάθος. Επίσης εδώ end if δεν είναι ο σωστός τρόπος για να κλείσουμε ένα if statement. Ο σωστός τρόπος είναι το fi. Και τέλος, νομίζω αυτή τη σειρά την κάναμε. Ναι, με τα διπλά quotes και το return. Οπότε εγώ τώρα κλείνω αυτό και πάμε να τσεκάρουμε με την sh κάθετο n πάλι, να δούμε αν θα πάρουμε συντακτικά. Ωραία. Ναι, προφανώς ξέχασα, έβαλα το then εκεί για το if, αλλά ξέχασα το done στο do του for. Οκ, ας το προσθέσουμε. Λοιπόν, θα το βάλω εδώ, μετά το fi. Βασικά δεν έχει σημασία, θα το βάλω στο τέλος. Δεν μας νοιάζει κιόλας λογικά τι κάνει, μας νοιάζει μόνο συντακτικά να μην υπάρχει πρόβλημα, οπότε όλα ok. απλά πρακτικά με το να το έβαζα πιο πριν θα γλιτώναμε αυτό εδώ πέρα το echo να εκτυπωθεί 4 φορές. Ή αν το έβαζα ακόμη πιο πριν, ξέρω εγώ, αν απλά γινόταν με τη μία, θα γλιτώναμε και αυτό το echo, τα οποία θα τα δούμε αρκετά αν πάμε να το εκτελέσουμε. Θα μοιάζει σαν να έχει λάθος, αλλά δεν έχει λάθος, απλά τυπώνεται αυτό που το έχουμε πει να τυπώσει. Ωραία. Έγινε και αυτό. Τώρα, αν εγώ πάω πάλι να τρέξω αυτό, βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε κανένα συντακτικό λάθος πλέον. Αυτά. Επίσης θα δοκιμάσω να τρέξω όντως το script και να δούμε αν θα πάρουμε εδώ συντακτικό. Ωραία. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό τώρα, αυτό εδώ το μακρινάρι γίνεται γιατί έχουμε την παράμετρο Pavla X στην C-Bank, η οποία όπως σας είπα, απλά τυπώνει οτιδήποτε γίνεται. Δηλαδή, με το σταυρουδάκι μπροστά μας δείχνει ποιες εντολές εκτελούνται και πηγαίνουν και αν είναι να γίνει κάτι, μας το δείχνει, ξέρω εγώ, τύπου εδώ πέρα στο echo, που ήταν να τυπωθεί αυτό εδώ πέρα, το string, τυπώθηκε αυτό το string έτσι όπως ήταν. Αυτό εδώ πέρα επίσης τυπώνεται για τον ίδιο λόγο που θα μπορούσαμε και να μην χρησιμοποιήσουμε quotes. Okay. Οπότε, εντολές. Το fail εδώ πέρα που φαίνεται είναι αυτό που τυπώνεται από αυτό το echo. Το ίδιο και εδώ πέρα. Αυτό σας είπα ότι ίσως μπορούσαμε να τα γλιτώσουμε με το να μην βάλουμε τη φόρμα να τα καλύπτει όλα αυτά. Αλλά λίγο πολύ γίνεται το ίδιο πράγμα. Okay, εντολές, fail από το echo, αυτό από το echo, fail από το echo, value not found από το echo και fail από το echo. Και κλείνουμε με το return 1 χωρίς συντακτικά λάθη. Ίσως να δοκιμάσω και
αυτό εδώ, όπου όπου δεν έχει και διαφορά, απλά μας τυπώνει τον κώδικα μας έτσι όπως είναι και μας τυπώνει μετά το τι γίνεται, τι θα τυπώσει αυτός, δηλαδή αυτά εδώ πέρα στη θέση τους, κάνε ένα συντακτικό λάθος επίσης και η return στο τέλος κλείνει πολύ ωραία. Αυτά από εμένα, καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι.